Μάγδα Τζέλιου, την βοηθό του. Όλα πάνε πολύ καλά, είμαστε σε πρόβες. Είσαι χαρούμενη πολύ, ε. Ναι. Σου έλειπε το θέατρο, δηλαδή πόσο καιρό έχεις να ξεκινάς. Πάρα πολύ. Πόσο καιρό έχεις. Να το. Δεν είναι πολύ ωραίο. Αμάνε με τα καμπουράκια. Ε, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και το άλλο δεν λέω. Α, παίζουν και έχει τα πόδια εδώ, κατάλαβες τι γίνεται. Πάρτι. Αυτό είναι παιδικό, ρε παιδί, το βάζουμε στα παιδιά μέσα στο κίνημα μέσα. Λίγο για να ηρεμήσουμε στα ταξίδια, κατάλαβες. Τι. Για πες τώρα. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις θέατρο? Είχαμε ξεκινήσει πρόβες Σεπτέμβρη και από τότε που δεν έγινε αυτή η δουλειά που ήταν να γίνει. Δηλαδή όλη τη σεζόν έχασες ουσιαστικά φέτος. Ναι, ήταν λίγο δύσκολα. Πέρασα και ήμουν και άρρωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα μήνα. Είχα κολλήσει ένα ιό. Ήταν ενίανα κι εσύ. Αυτό το πέρασα πιο παλιά. Α, τώρα φέτος τι κόλλησες? Κόλλησα στρεπτόκοκο. Έλα βρε. Αυτό είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή σημαντικά προβλήματα μετά, αν δεν το προσέξεις. Ναι, ναι. Είχα πολύ καιρό στο κρεβάτι, πάρα πολύ. Α, είσαι στο κρεβάτι, στο σπίτι, σε νοσοκομείο δηλαδή. Δεν έβγαινα σε νοσοκομείο. Αλήθεια. Ναι, ναι, πέρασα πολύ δύσκολο χειμώνα. Πολύ δύσκολο. Είχες κάποιο στο πλευρό σου? Είχα τη μαμά μου. Είχε έρθει από τη Σπάρτη εδώ, ας πούμε. Οι γονείς μου μένουν εδώ. Απλά μένουν στο Βύρονα. Όχι στο Καβούρι. Όχι στο Καβούρι. Okay. Αλλά καβούρο έρχονται. Καβούρο έρχονται. Καβούρο βόλτα. Και καβουροπάτι επίσης. Καβουροπίτσα και τέτοια. Καβουροπίτσα, οκ, okay, μια χαρά. Όλα. Για πες, οπότε έχεις τους γονείς σου στο πλευρό σου. Ναι, ναι. Τηλεόραση δεν κάνεις τώρα. Όχι. Πώς ένα τόσο όμορφο πρόσωπο, ρε παιδί μου, δεν σου κάνουν προτάσεις? Γιατί γίνονται δουλειές και καθημερινές και εβδομαδιαίες. Έχει ξαναρχίσει από πέρσι μυθοπλασία στα κανάλια, ναι, να λειτουργεί. Δεν έχω παράπονο, προτάσεις γίνονται.